Στην επόμενη φάση φαίνεται να μπαίνουν από το επόμενο φθινόπωρο οι μελέτες για τους υδρογονάνθρακες στα δύο οικόπεδα νότια της Κρήτης που αποτελούν ένα εθνικό ζήτημα που σίγουρα θέτει τις βάσεις για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μάλιστα, αυτό προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα έναρξης της πρώτης φάσης των ερευνών στα δύο θαλάσσια μπλοκ, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη παρουσιάσει ψηλόβαθμα στελέχη της γαλλικής Total στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων. Η εξέλιξη αυτή βάζει την όλη διαδικασία των μελετών αλλά και των ερευνών για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην πιο σημαντική φάση, με το σχεδιασμό ήδη να θέτει και τα πρώτα επί της ουσίας χρονοδιαγράμματα. Η ενημέρωση για όλα τα βήματα που έχουν γίνει από την γαλλική Total έγινε στην Αλεξάνδρα Σδούκου από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων και στο νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, Αριστοφάνη Στέφανο. Μάλιστα, ο επικεφαλής του κλιμακίου της Total είναι ο Μπέρναρντ Κλεμέν, που είναι αντιπρόεδρος του Τμήματος Έρευνας και Παραγωγής στην περιοχή της Κασπίας και της Νότιας Ευρώπης. Σήμερα δεν είμαστε στην εποχή του Keynes, που σημαίνει ότι σήμερα η αγορά αποφασίζει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, όπως είπα πριν, η περιοχή μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί διαιρεί λίγο πολύ την Ανατολική από τη Δυτική Μεσόγειο. Δεν είναι η Ιταλία. Η Ιταλία είναι ήδη Δυτική Ευρώπη και αρκετά Δυτική. Που σημαίνει ότι ο ρόλος που θα παίξουμε είναι σημαντικός. Για να παιχθεί αυτός ο ρόλος θα πρέπει να δημιουργηθεί ελληνικό δυναμικό. Διότι δεν πρόκειται να γίνει με ξενόφερτο δυναμικό, αλλά στην αρχή, για να μπορέσουν να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εμπειρία, δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, πρέπει να γίνει δυστυχώς ή ευτυχώς με κοινοπραξίες εταιριών. Αυτά έλεγε πριν από καιρό ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Γιάννης Μπασιάς σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, σύμφωνα με την οποία παρουσίασε τις δικές του εκτιμήσεις για τους ενεργειακούς πόρους της πατρίδας μας σε θαλάσσιες ζώνες αλλά και την ηπειρωτική χώρα.